Με ένα σαρωτικό 80% ο ενενεργεία πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασένκο ανανέωσε για έκτη φορά τη θητεία του. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της χώρας ανακοίνωσε τη Δευτέρα τα οριστικά αποτελέσματα, με τον Λουκασένκο να συγκεντρώνει 80,2% των ψήφων, ενώ η βασική του αντίπαλος Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια έμεινε στο 9,9%. Λίγο μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο Λουκασένκο προειδοποίησε. Αν κάποιος κινηθεί ενάντια στη χώρα του ή με τον οποιοδήποτε έστω και ελάχιστο τρόπο προσπαθήσει να τη βυθίσει στο χάος και να την αποσταθεροποιήσει, θα λάβει άμεση απάντηση από εμένα. Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια και η αντιπολίτευση καταγγέλουν βία και νοθεία. Λίγο μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, η Τιχανόφσκαγια δήλωσε: «Εγώ πιστεύω τα μάτια μου. Η πλειοψηφία ήταν δική μας». Νωρίτερα εξερχόμενη από το εκλογικό κέντρο, είχε διαβεβαιώσει. «Εύχομαι το καλύτερο για τη χώρα μου και δεν έχω λόγο να φοβάμαι σύλληψη». Την ημέρα των εκλογών, στρατιωτικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Έχοντας ήδη συμπληρώσει 26 χρόνια στην εξουσία, ο Λουκασένκο είναι ο μακροβιότερος ηγέτης στην Ευρώπη. Τόσο οι δεξιοί όσο και οι αριστεροί όλοι επιδιώκουν ένα πράγμα, να φύγει ο Λουκασένκο. Η Λευκορωσία δεν έχει ελευθερία για ένα τέταρτο του αιώνα, 26 χρόνια. Όμως μόνο ένα μικρό μέρος της κοινωνίας ανησυχούσε γι' αυτό μέχρι πρόσφατα. Τα 20 πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Λουκασένκο χαρακτηρίστηκαν από ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Όμως το τελευταίο διάστημα η οικονομία βρίσκεται σε στασιμότητα και οι οικονομικές ανισότητες βαθαίνουν.